αγαπάμε στην Θεσσαλονίκη, πόσο πολύ την αγαπάμε αυτή την πόλη. Η 6η-7η σύνδεση που πραγματοποιούμε από την αρχή της εκπομπής με Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η κυρία Έλσα Κουκουμεριά, σωστά? Κουκουμέρια. Τι κάνετε, πρόεδρος σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης? Πολύ καλά εσείς. Δεν ξέρω πώς αγαπάτε εσείς τη Θεσσαλονίκη. Εγώ προσωπικά αγαπώ και πολύ την Κρήτη και έχω και πολύ καλούς φίλους, συναδέλφους και στο Ηράκλειο και στα Χανιά που κάνουν καταπληκτικά πράγματα οι φούρνοι στην Κρήτη. Πολύ ιδιαίτερα, πολύ όμορφα, πολύ νόστιμα. Λοιπόν, γενικότερα η Μακεδονία αγαπάει την Κρήτη, αλλά και οι Κρητικοί αγαπούν πολύ τους Μακεδόνες. Για ποιο λόγο πραγματοποιούμε τη σημερινή σύνδεση? Γιατί έχετε προχωρήσει σε μια έτσι αξιόλογη πρωτότυπη, να πω έξυπνη ενέργεια. Έχετε φέρει τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρουνα, σωστά, λίγο πιο νωρίς στα ράφια των αρτοποιείων. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς. Εμείς θεωρούμε ότι το φαγητό είναι θύμησες. Τι πιο καλή θύμηση από αυτή που αναμένουμε για τα Χριστούγεννα, αλλά επειδή ο καιρός δεν μας βοηθάει. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση τώρα που είμαστε στις 15 του Οκτώβρη θα είχαμε πολύ περισσότερο κρύο. Δεν έχουμε, έχουμε καλό καιρό. Αλλά παρόλα αυτά και με τη λογική του COVID που για πολύ καιρό όλα ήταν μαύρα και τώρα έχουν γίνει λίγο γκρι, είπαμε εμείς λίγο να τα αχνήσουμε με τους κουραμπιέδες, λίγο να τα μελώσουμε με τα μελομακάρονα και να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, κορυφώνοντας βέβαια όλη αυτή την παραγωγή τα Χριστούγεννα όλων αυτών των ενδεσμάτων, είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, μια ψυχολογία και ένα χαμόγελο που όλοι χρειαζόμαστε. Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι. Όλα τα πράγματα περνάνε και από το στομάχι, η ψυχολογία σίγουρα, η χαρά σίγουρα. Ένα λεπτό τώρα, θα στολίσετε, θα στολίσετε και δέντρο από τώρα, από τον Οκτώβριο. Όχι. Από τους Θεσσαλονικείς εκεί όλα να τα περιμένει. Αυτό δεν αλλάζει. Βέβαια να σας πω ότι για πολλά μαγαζιά εδώ, ειδικότερα για τον κουραμπιέ, το παράγουν 8 μήνες το χρόνο, έχει δηλαδή μια ζήτηση, το μελομακάρον όχι τόσο. Είπαμε λίγο φέτος να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, γύρω του Αγίου Δημητρίου, 26 του μηνός, με τέλη Οκτωβρίου, ξεκινούσε η παραγωγή πιο δεδομένα. Λίγο το γεγονός ότι όλες οι δουλειές έχουν δυσκολέψει, λίγο ότι ψαχνόμαστε, λίγο ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα στην αγορά, οδήγησε έτσι τα μαγαζιά σε όλη αυτή την απόφαση. Ο καταναλωτής είναι τελευταίος κριτής. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι από το πρωί που ακούστηκε πρώτη φορά αυτό το πράγμα και από τα κανάλια αλλά και από τον κόσμο έχουμε θετικές κριτικές. Όπως είπα και στην αρχή, το φαγητό είναι μνήμες. Και ο φούρνος της γειτονιάς έχει πολύ μεγάλο κομμάτι της μνήμης αυτής. Έχει και θα έχει. Και το γεγονός ότι κάθε μέρα μπορεί να παράγει φρέσκα προϊόντα, είτε αυτά είναι ψωμιά, είτε είναι κουραμπιέδες, είτε είναι μελομακάρονα, κάνει τους πελάτες να μας επιλέγουν, αυτούς θέλουμε να γλυκάνουμε. Δηλαδή, και να τους υποσχεθούμε ακόμα καλύτερα και περισσότερα γλυκά για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή μπαίνουν τώρα μέσα ήδη πελάτες και ζητούν μελομακάρονο? Εντάξει, πιο πολύ τους κάνει εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει, αλλά πολλοί έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν, όχι στις ποσότητες που θα καταναλώσουμε όλοι μας τα Χριστούγεννα, αλλά είναι μια, ας το πω, πιπεράτη αλλαγή, μια διαφορά. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλετε να τους παχύνετε 2 μήνες νωρίτερα. Νομίζω ότι θέλουμε ίσα-ίσα να μην τους παχύνουμε, θα πάνε σταδιακά στην κατανάλωση, σταδιακά. Οπότε θα το εντάξουμε μέσα σε ένα νορμάλ διαιτολόγιο και δεν θα παχύνουν τόσο. Τώρα για τις γιορτές δεν εγγυώμαι. Εδώ ο σκηνοθέτης πάνω μου λέει ότι θα σας στείλουμε εμείς τσιπουδιά και εσείς κουραμπιέδες και μελομακάρονο. Τέλεια ανταλλαγή, συμφωνώ. Κλείνει συμφωνία. Τέλεια ανταλλαγή, κλείνει συμφωνία, συμφωνώ απολύτως. Η γενικότερη κίνηση πώς πηγαίνει πάνω, για πείτε μας λίγο. Η κίνηση είναι χαμηλά, υπάρχει κακή ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική είναι ένα μέρος που δεν δούλεψε η σεζόν. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτό. Είναι λογικό να έχουμε την ίδια δυσκολία και εμείς όπως όλη η αγορά. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε, νιώθουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Δεν μας βοηθάει γενικώς τίποτα. Ο καιρός είναι
Ξέρετε, όταν κρυώνει λίγο, όταν πέφτει λίγο η θερμοκρασία, έχουμε λίγο πιο υψηλή ζήτηση. Τώρα ακόμα έχουμε καλοκαιρία, βοηθάει αυτό όσον αφορά τη θέρμανση. Μάλιστα. Δεν βοηθάει τα δικά μας τα καταστήματα, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η χρονιά αυτή δείχνει να είναι τόσο περίεργη, οπότε ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι υγιείς και όλα τα άλλα θα βρούνε το δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι χαλαρά, δεν αγχώνεστε εκεί. Θα φάμε κουραμπιέδες δύο μήνες νωρίτερα. Εμείς εδώ να σας στηρίξουμε και να προβάλλουμε. Είπαμε, δεν θα αρκεστούμε στην περιφέρεια Κρήτης. Δείχνουμε δράση και πρωτοβουλίες ανθρώπων που το ψάχνουν περισσότερο και στο τέλος βγαίνουν και κερδισμένοι. Κυρία Κουκουμέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.